Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να φτιάχνουμε ένα quiz με το quizzes. Με το κουμπάκι create βλέπουμε λοιπόν εδώ την επιλογή είτε νέο quiz είτε νέο lesson. Το quiz είναι, περιέχει μόνο ερωτήσεις, quiz. Ενώ το lesson εξής από ερωτήσεις μπορείτε να βάλετε μέσα ενδιάμεσα και διαφάνειες, slides δηλαδή, και έτσι να κάνετε ένα, μια άλλη εμπειρία μαθήματος όπως το λέει εδώ πέρα, να συνδυάσετε ερωτήσεις με περιεχόμενο. Άρα λοιπόν, αν μάθετε να φτιάχνετε το lesson, στην ουσία ξέρετε να κάνετε και το quiz. Επιλέγουμε ένα new lesson, το δίνω ένα όνομα, ένα τσιγενικό όνομα. Διαλέγω και από εδώ και μια θεματική, μια ή περισσότερε. Αυτά βοηθάνε στην αναζήτηση ενός quiz από τους συναδέλφους. Πατάω το next. Και αυτόματα έχει δημιουργηθεί μια διαφάνεια τίτλου όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το περιβάλλον είναι παρόμοιο με ένα περιβάλλον δημιουργίας παρουσιάσεων. Έχω εδώ μια διαφάνεια, ένα κουτάκι κειμένου. Μπορώ να το μετακινήσω, να αλλάξω εδώ τη μορφοποίησή του. Να αλλάξω το χρώμα του όπως και σε αυτό εδώ. Να προσθέσω εδώ μια νέα διαφάνεια αν θέλω από ένα έτοιμο πρότυπο π.χ. μια διαφάνεια με τίτλο. Και εδώ το κείμενό μου. Αν θέλω, μπορώ να φτιάξω και ένα bullet list. Θα τα επιλέξω όλα μαζί και το κουμπάκι εδώ πάνω. και να προσθέσω εδώ ένα πολύ μέσο, μια εικόνα. Εδώ έχω την επιλογή να κάνω αναζήτηση από το Google, αλλά υπάρχει όμως ένας περιορισμός. Έχουμε ένα όριο κάθε ημέρα, νομίζω πέντε εικόνες την ημέρα. Εγώ το έχω ξεπεράσει ήδη και δεν μπορώ να βάλω εικόνα με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα αναγκαστώ να βάλω εικόνα με Απλώ από τον υπολογιστή μου. Με το κουμπάκι αυτό μπορώ να σύρω ή να το πατήσω και να κάνω αναζήτηση στον υπολογιστή μου μια εικόνα. Όπως θα είδατε και πριν, να, ε, για να βάλετε ήχο δεν, μπορεί, δεν, δεν ισχύει για την δωρεάν έκδοση, ούτε βίντεο. Μπορείτε όμως να εισάγετε σε μια διαφάνεια μια εξίσωση μαθηματική με αυτό εδώ το εργαλείο. Αν θέλουμε μια διαφάνεια την κάνουμε όπως θέλουμε εμείς ακριβώς. Με το κενή διαφάνεια μπορούμε να εισάγουμε κουτάκια κειμένου, είτε τίτλου είτε απλό κείμενο, να τα μορφοποιήσουμε όπως θέλουμε, να εισάγουμε και εικόνες και να κάνουμε ό,τι στυλ διαφανειών θέλουμε. Και όπως θα γνωρίζετε και από άλλα λογισμικά μπορώ να αλλάξω τη σειρά των διαφανειών, να διαγράψω εδώ μια διαφάνεια, να την ε, κάνω αντίγραφο και πιστεύω θα είναι κατανοητό το περιβάλλον στους περισσότερους, είναι αντίστοιχο όπως είπαμε με ένα περιβάλλον δημιουργίας παρουσιάσεων. Το σημαντικό τώρα είναι πως βάζω τις ερωτήσεις, εδώ έχω τους τύπους ερωτήσεων, έχω πολλαπλή επιλογή, γεμίστε τα κενά ή μπορώ να κάνω ένα poll, ένα δημοψήφισμα ή μια ανοιχτή τύπου ερώτηση. Ας δείξουμε την πολλαπλή επιλογή. Εδώ μπορώ να κάνω μια... να γράψω την ερώτησή μου. Και μια ερώτηση μπορώ να εισάγω και εδώ, να συνοδέψω μια εικόνα. Και εδώ από κάτω γράφω τις επιλογές μου με κείμενο «ΑΘΕΛΟ». Και θα πρέπει να επιλέξω ποια θα είναι η σωστή ερώτηση με το κουμπάκι εδώ πάνω. Αν θέλω και άλλες επιλογές προσθέτω εδώ ή διαγράφω τις επιλογές μου με το κουμπάκι «Delete» και μπορώ να βάλω αν θέλω και εξίσωση σε μια ερώτηση. Εδώ είναι οι επιλογές της ερώτηση. αν θα έχει για παράδειγμα πολλαπλές σωστές απαντήσεις. Μπορώ να ορίσω δηλαδή δύο σωστές απαντήσεις. Και το χρόνο που θα πρέπει ο μαθητής να απαντήσει την ερώτηση εδώ είναι στα 30 δευτερόλεπτα. Να δούμε και άλλο τύπο ερώτησης, εδώ new slide. να δούμε το γεμίστε τα κενά. Και εδώ θα είναι η απάντησή του. Είναι, έχω τρεις επιλογές. Το is exactly σημαίνει θα είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Αν θα είναι δηλαδή απάντηση κειμένου. Οπότε πρέπει να απαντήσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει νομίζω εδώ στο learn more σας λέει ακριβώς τι σημαίνει το καθένα. Το ακριβώς είναι αυτό που λέει. Η απάντηση πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που θα πείτε εσείς. Και ακόμα και τα κεφαλαία και μικρά γράμματα επηρεάζουν. Το περιέχει μπορεί να κάνει ένα matching, δηλαδή να, αν πούμε, να περιέχει τη λέξη rolling, αν κάποιος γράψει JK rolling θα απαντηθεί ως σωστό. Ή αν έχουμε νούμερο, τότε βάζουμε exact number. Θα βάλω εγώ λοιπόν εδώ exact number και θα βάλω το 4. Και αν θέλω, μπορώ να προσθέσω και εναλλακτικέ σωστές απαντήσεις. Και εδώ μπορώ να ρίσω το χρόνο να δούμε το δημοψήφιμα είναι παρόμοιο. Είναι δηλαδή σαν μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής, αλλά εδώ όμως δεν υπάρχει η σωστή απάντηση, απλά έχει κάποιες επιλογές και γράφουμε τις διάφορες επιλογές. Αυτό λοιπόν είναι το δημοψήφισμα. Υπάρχει και η ανοιχτού τύπου, εδώ πρέπει να γράψουν ένα κειμενάκι. Είναι δηλαδή μια ερώτηση ρίχνου τύπου και βλέπουμε εδώ ότι δίνουν παραπάνω χρόνο. Βέβαια μπορούμε να αλλάξουμε εμείς το χρόνο όπως θέλουμε. Κάπως έτσι κάνουμε τις ερωτήσεις. Κάτι νομίζω που δεν είπα πριν σε μια ερώτηση αντί για κείμενο όταν έχω μικρά παιδιά είναι ίσως καλύτερο αντί για κείμενο να βάζω στην επιλογή μια εικόνα. Μπορώ δηλαδή να εισάγω σε κάθε επιλογή μια εικόνα. Και αφού τελειώσω λοιπόν με τις ε, διαφάνειες και τις ερωτήσεις, ανάλογα με το στυλ του μαθήματος μπορώ να βάζω διαφάνειες ενδιάμεσα στις ερωτήσεις, είτε για παράδειγμα να μετά από κάθε ερώτηση να έχω την επεξήγηση στη διαφάνεια ή η διαφάνεια να είναι εισαγωγική της ερώτησης ή με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό θέλετε εσείς. Και αφού τελειώσουμε, ας βάλουμε και μια έτσι, τελευταία με... με μια εικόνα στο τέλος. Να τη βάλω στο τέλος. Και αφού έχουμε σχεδόν τελειώσει. Ας ασχοληθούμε αν θέλουμε τώρα με την εμφάνιση. Εδώ με το κουμπάκι themes. Μπορώ να αλλάξω τη θεμα... το θέμα μιας διαφάνειας. Εδώ έχει κάποια έτοιμα. Και με το κουμπάκι Apply to All αυτό θα εφαρμοστεί για όλες τις διαφάνειες. Ή αν θέλω έχει κάποια animated εδώ πέρα που έχει και μια κίνηση. Ή αν θέλω μπορώ να κάνω customize, να αλλάξω εγώ, να κάνω εγώ ένα δικό μου θέμα. Να αλλάξω το χρώμα κειμένου. Όχι να το βάλω πιο... Ή και να βάλω μια δικιά μου background, μια εικόνα υπόβαθρου και να το έχω αυτό μόνο για μία διαφάνεια, να το κάνω εφαρμογή σε όλες, όπως λέει εδώ. Και στις γενικές ρυθμίσεις, εδώ στα settings, μπορώ να βάλω μία εικόνα όλου για όλο το κουίς, το οποίο θα φαίνεται στην αναζήτηση. Ας βάλω πάλι μία εικόνα, έτσι, όποιο να είναι. Και εδώ να ορίσω σημαντικό αυτό τη γλώσσα, αν είναι στα ελληνικά καλό είναι αυτό να το ορίσω ώστε στην αναζήτηση να είναι πιο εύκολο να βρίσκουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, quiz στα ελληνικά και εδώ να βάλω τις τάξεις στις οποίες αντιστοιχεί. Δηλαδή αυτό είναι, το 10 νομίζω είναι η πρώτη ηλικίου μέχρι να βάλω τρίτη ηλικίου. Και εδώ ορίζω αν θα είναι το μάθημα αυτό, το quiz αυτό, Ορατό σε όλους Θέλω να είναι ιδιωτικό μόνο για μένα. Το αποθηκεύσω. Και εδώ με το save. Α, ήδη αποθηκεύεται μόνο του. Και έχει λοιπόν αποθηκευτεί το quiz. Είναι έτοιμο να το ξεκινήσω. Αν θέλω από εδώ το κουμπάκι μπορώ να το κάνω και εκτύπωση. Ενδιαφέρον είναι αυτή η λειτουργία να το εκτυπώ σε μορφή PDF. Και από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε εποπτικά το quiz που έχετε φτιάξει, να το ξανακάνετε επεξεργασία, να το διαμοιράσετε με άλλους εκπαιδευτικούς με αυτόν εδώ το σύνδεσμο εδώ κάτω. Είναι για δια, διαμοιρασμό στους εκπαιδευτικούς, όχι για τους μαθητές να το κάνουν το quiz. Εδώ να το ξεκινήσετε ζωντανά στην τάξη ή να το κάνετε ασύγχρονα ω εργασία να το δώσετε να το κάνουν οι μαθητές. Αυτά λοιπόν για το πώ φτιάχνω quiz στο κουίζις.